Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Καλώ ήρθατε εδώ στα podcast της Athens Voice με τον Μάικ Προβατά. Σήμερα θα είναι και βίντεο, θα έχουμε και βίντεο. Έχουμε εδώ μαζί μα τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το Κοινάλ Πασόκ. Οι ιδιότητε του έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι και πρόεδρο τη Εθνική Νομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και πρόεδρο του European Disability Forum, αλλά και πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω για την ευκαιρία και για την πρόσκληση. Και έλεγα αυτούς του τίτλους που είστε και πρόεδρος εδώ στην Ελλάδα και στο European Disability Forum και η άλλη ιδιότητα. Και η πρώτη σκέψη που μου ρίχνει στο μυαλό είναι η πολιτική, εσείς οι πολιτικοί. Μια λέξη που τη, τη χρησιμοποιείτε διαρκώς. Ε, δεν σας έχω ακούσει εσάς για να είμαι ακριβής, αλλά δεν σας εξαιρώ απριόρι είναι η λέξη ενσυναίσθηση ακούω τους πολιτικούς κάθε τόσο να πετάνε και τη λέξη ενσυναίσθηση γιατί ακούγεται βαρύ εκδουπή και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η μεγάλη πλειοψηφία από τους πολιτικούς κάποιοι προφανώς θα το ξέρουν έχουν πραγματικά επίγνωση τι σημαίνει αυτή η λέξη κύριε πρόεδρε χρησιμοποιώ πολύ σπάνια προσωπικά, τη λέξη ενσυναίσθηση. Mm -hmm. Πρώτον, γιατί είναι μία... Ε, λέξη που έχει... πολύ βαθιά έννοια. Δεύτερον, γιατί έχει πολύ βαθιά προσωπική έννοια. Συνεπώς, γεννήκευση... με τον όρο ενσυναίσθηση, κατά τη γνώμη μου, δεν επιτρέπεται. Και τρίτον, γιατί θεωρώ ότι ιδιαίτερα στην πολιτική... Η επίκληση της λέξης ενσυναίσθησης σημαίνει απουσία πολιτικής. Και οι άνθρωποι που επιλέγουν να ενασχοληθούν με την πολιτική ε, και να γίνουν πολιτικοί, δηλαδή με ήττα και ομάδα μικρογιώτα, οφείλουν να έχουν πολιτικές για τα προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους η γνώση των οποίων προκύπτει μέσα από την μελέτη, την ανάλυση, την αναζήτηση λύσεων που άλλοι έχουν βρει ίσως και όχι μέσα από την επίκληση του όρου ενσυναίσθηση που συνήθως είναι μία ε, ομπρέλα κάλυψης απουσίας πολιτικής. Ναι, και μια που λέτε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και... Συμφωνώ απόλυτα. Και μια που αυτό, επίση έχουμε και αυτή την προσπάθεια ενό πολύτικλη κορέκλη λεξιλογίου όταν έρχεται σε, σε άτομα ε, με ειδικέ ανάγκε, με ειδικέ δεξιότητε, λέει κάποιο, με ειδικέ. Βρίσκονται διάφορα όπω λέει ο όρο politically correct έτσι, επίθετα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν δείχνουν συνέστηση. Όλα, όλα εξαντλούνται σε ένα περίβλημα λέξεων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Δεν είναι η, η, η χρήση. Τέτοια ορολογία όταν πρόκειται για τα άτομα με αναπηρία δεν συνεπάγεται ότι είναι politically correct. Θα έλεγα το αντίθετο. Είναι, είναι επιστημονικά, δεοντολογικά και δικαιακά λάθος. Και κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο συμπονετικό συντηρητισμός και κολακευτικός λαϊκισμός». Συμπονετικό συντηρητισμό και κολακευτικός λαϊκισμός, σωστό. Αντιθέσει. Ναι, είναι αυτό. Ξέρετε γιατί το, το είπα αυτό. Mm -hmm. Διότι πρώτα απ' όλα όταν αναφέρεται κάποιο σε ένα άτομο με αναπηρία με τον όρο ειδική δεξιότητα δηλαδή αναφέρεται στην αναπηρία ως δεξιότητα η αναπηρία είναι κατάσταση αναφέρεται στην αναπηρία ως ικανότητα η αναπηρία δεν είναι ταλέντο η αναπηρία είναι κατάσταση Συνεπώ το κάνει για να δείξει τη συμπόνια του και μετά επειδή νομίζω ότι αν, όταν, αν τον πει ότι έχει αναπηρία θα τον προσβάλλει, mm -hmm. του προσθέτει και την ικανότητα και τη δεξιότητα και το ήρωας και όλα τα υπόλοιπα που είναι είναι κολακια. και εδώ ξέρετε ισχύει αυτό που, που λέει ο λαός ότι η η η η ζωντανού του ζωλδανούς της κορακειούς πεθαμένους <laughs> αυτό το πρόλογο το θεωρώ εξαιρετικό πρόλογο, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι λέτε τα, τα πράγματα που μου μοιάζουν και εμένα πολύ λογικά και σε άλλου βέβαια. Ωραία, με αφορμή αυτό. Υπάρχουν λοιπόν γυναίκε οι οποίε. Άνθρωποι, και ας πάμε τώρα στις γυναίκες, οι οποίες έχουν αναπηρία, γυναίκες οι γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία. Για αυτούς Πού βρίσκεται η κατάσταση, πώς, πώς είναι η αντιμετώπιση της ελληνικής πολιτείας διαχρονικά προφανώς, δεν θα είναι μόνο τώρα και, και τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει μέσα και σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο γιατί το ζητούμενο επειδή είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής, να, λίγο όλα να άπτονται και λίγο των ευρωεκλογών εφόσον είναι εφικτό. Οι γυναίκες με ή χωρίς αναπηρία βιώνουν διακρίσεις λόγου φύλου. Mm -hmm. Είναι δεδομένο, επιστημονικά αποδεδειγμένο, συνεπώ δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω. Οι γυναίκε με αναπηρία βιώνουν πολλαπλές διακρίσει και λόγω φύλου και λόγω αναπηρία. Και συνεπώ όταν μιλάμε για ε, ισότητα και ίση μεταχείριση για τις γυναίκες με αναπηρία θα πρέπει να αναφερόμαστε στη λήψη μέτρων, θέσπιση νομοθεσία και πολιτικών, mm -hmm. οι οποίε αντιμετωπίζουν και τι δύο διακρίσει. Μπορεί να υπάρχουν και άλλε μορφέ, αλλά και τι δύο μορφέ διακρίσεων. Πρέπει να επισημάνω ότι ε, οι γυναίκε με αναπηρία, ακόμα και στο γυναικείο κίνημα, το ευρύτερο γυναικείο κίνημα, είναι αόρατε. Mm. Σπανίως θα βρείτε Οργανώσεις γυναικών Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Να αναφέρονται ιδιαίτερα ε, Τα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες με αναπηρία Πόσο μάλλον τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία και Πριν προχωρήσεις σε αυτό λέτε και στην Ευρώπη έτσι όχι μόνο Βε, στην Ελλάδα Βεβαίως και στην Ευρώπη Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό διότι έχω συνομιλήσει, έχω συναντηθεί και με οργανώσεις γυναικείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λέγαμε και διεθνώς λόγω και της ενασχόλησή μου με τα διεθνή πράγματα σε επίπεδο ΟΗΕ μιλάω τώρα mm -hmm. ε, Γενικώ τα κινήματα τα ευρύτερα δεν εντάσσουν στις στοχεύσεις τους στις παρεμβάσεις τους τις επιμέρους ομάδες του χώρου που εκπροσωπούν που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ζητήματα διακρίσεων αποκλεισμού φτώχειας επιτρέψτε μου να πω και συνεπώς υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν και πραγματικά ξέρετε ότι οι γυναίκες με αναπηρία ε, και έχει γίνει και παραδεκτό από εκθέσεις που έχουν ε, εγκριθεί και δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι από τα πρώτα θύματα βία και Αλήθεια, έχει υπάρξει τέτοια. Και... Βεβαίω. Αυτό εννοείται πανευρωπαϊκά. Σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι φαινόμενο δικό μα. Ε, αλλού έχει μεγαλύτερη ένταση, αλλού μικρότερη, παντού υπάρχει. Ακόμη και σε αυτέ που θεωρούμε προηγμένε κοινωνίε, αυτό που λέτε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και οι προηγμένε κοινωνίε. Σε εισαγωγικά κύρωτα, το βάζω, αλλά καταλάβατε. Ποιες. Και οι προηγμένε κοινωνίε έχουν ιδρύματα, κύριε Πρόεδρε. και στα ιδρύματα και, και, οι άντρες με αναπηρία και τα παιδιά αλλά και οι γυναίκες κυρίω είναι, είναι, συχνά θύματα Μάλιστα. βίας κακοποίησης ε, και λοιπά. Συνεπώς πρέπει, πρέπει, η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και να πάψουν οι γυναίκες με αναπηρία να είναι αόρατες και στις πολιτικές και στα κινήματα. Ακόμα και στο αναπηρικό κίνημα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος και η θέση τους. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που που λέει το στατιστικό ε, τώρα μια που μιλάμε για τις γυναίκες και τα παιδιά ας πούμε σε σχέση με τους νέους συνολικά με τους νέους δεν θα ξεχωρίσουμε προφανώς τίποτα ποια λέτε ότι είναι η βασική έλλειψη πολιτικής η οποία πρέπει επιγόντως να καλυφθεί από την επόμενη Ευρωβουλή και από τα επόμενα συμβούλια γιατί δεν είναι μόνο η Ευρωβουλή που αποφασίζει ε, να ολοκληρώσω λίγο αν θέλετε ναι, βέβαιος, προηγούμενη... Λέγανε... σε σχέση με γυναίκα που έχει η Σε σχέση παιδί. με τις, με, τις, ε, ναι, με τις μητέρες παιδιών με αναπηρία. Και μπορώ να ολογήσω γιατί αναφέρομαι μόνο στις μητέρες. Γιατί διαχρονικά στη χώρα μας οι μητέρες έχουν σηκώσει το βάρος της φροντίδα ε, φροντίδας και της στήριξη του παιδιού δηλαδή του με αναπηρία. Όχι, προσέξτε. Οι πατεράδες, δεν είπα ότι απέχουν, αλλά οι μητέρες συνήθως μένουν σπίτι, mm. δεν εργάζονται. Αυτό έχει επίπτωση αργότερα στο αν θα έχουν δικαίωμα να λάβουν σύνταξη. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στις μεγάλες γυναίκες που έχουν παιδιά με αναπηρία, που έχουν φτάσει σε ηλικία στεξότητας και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Γιατί... Ε, υποκαθιστούσαν το ανύπαρκτο τότε ε, και λοιπές σήμερα, ελληματικό σήμερα, κοινωνικό, ε, ε, κοινωνικό κράτος. Mm -hmm. Συνεπώς αυτό που είπα είναι μια μεγάλη αλήθεια mm -hmm. και γι' αυτό και το αναπηρικό κίνημα έχει ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ε, απονείμει στις ε, μητέρες παιδιών με αναπηρία που δεν μπόρεσαν να θεμελιώσουν δικαίωμα τη ταξιδότηση γιατί στήριζαν τα παιδιά τους και φρόντιζαν τα παιδιά τους τιμητική σύνταξη. Πλήρη σύνταξη. Τιμητική, τιμητική. σύνταξη. Να αναγνωρίσει το κράτος, ένα κράτος που διαπνέεται από ειλικρίνεια. Από ειλικρίνεια. Και ενσυναίσθηση. Και... Εδώ κολλάει η ενσυναίσθηση. Εγώ θα έβαζα και τιμιότητα. Και... Πιο πολύ από ενσυναίσθηση. Ε, να απονείμει τιμητική σύνταξη σε αυτέ τι. Γυναίκες Για να μπορούν να έχουν ε, ε, περήφανα γυναίκε. Τώρα, τώρα στο... για τα παιδιά. Για τους να σα πω ποιο είναι το, για τους νέους Ξέρετε, ποιο είναι το, χειρο, το, το, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί και συμβαίνει. Είναι ότι όλοι εμεί, και γενικεύω, δεν σημαίνει το κάνω κι εγώ, όλοι εμεί που δεν είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε θέσει ευθύνη και αποφασίζουμε για την τύχη του συνόλου της κοινωνίας των νέων συνήθως υποδικεύουμε τον, το μέλλον των νέων και δεν μπορεί να είναι χειρότερη εξέλιξη από αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ποια θεωρείται η βασική υποθήκευση του, μέλου, του μέλλοντος του νέου ότι τους φορτώνουμε με χρέη για τα οποία δεν έχουν ευθύνη να ξεπληρω... δεν έχουν ευθύνη γιατί δεν τα έκαναν αυτοί και πρέπει να τα ξεπληρώσουν αυτοί Συγχωρείτε πολύ η χώρα μας με το τεράστιο ε, δημόσιο χρέος που έχει η δική μου γενιά θα το πληρώσει. Οι γενιές που θα έρθουν θα το πληρώσουν. Και θεωρώ ότι είναι το, το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά πραγματικά τους νέους ανθρώπους. Και αυτό έχει επίπτωση σε όλη μετά την λειτουργία. Δείτε... Μία χώρα που είναι χρεωμένη, μία χώρα που ε, δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ζωτικά ζητήματα στην οργάνωση, στον εξυγχρονισμό, στη λειτουργία της. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να υποστηρίξει και τους νέους ανθρώπους να ζήσουν, να οργανωθούν, να λειτουργήσουν ως νέοι άνθρωποι. Να δημιουργήσουν την οικογένειά τους εφόσον επιθυμούν. Να έχουν την προστασία, την παιδική προστασία εφόσον έχουν παιδιά αυτοί που απαιτείται να έχουν για να μπορούν να εκπληρώσουν και τις δικές τους προσδοκίες ως άνθρωποι στην εργασία, στη ζωή, στον πολιτισμό, οπουδήποτε, όπου επιθυμούν. Αυτό ότι να ναι. ασκήσουν το δικαίωμά τους στην προσωπική επιλογή. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που πηδιώκει να κάνει οικογένεια και να αποκτήσει παιδιά, πάβει να έχει και το δικαίωμα στην προσωπική επιλογή. Συμφωνώ. Αυτό που, όλα που περιγράφεται είναι, προσπαθώ να καταλάβω, κυρίω τη Ελλάδα, μόνο τη Ελλάδα και, και τη Ευρώπη. Το έχουν, δημογραφικό πρόβλημα. Το δημογραφικό είναι Ευρώπης, όλη τη Ευρώπη. Δεν, Ευρώπη δεν είναι ελληνικό. Η Ευρώπη γερνάει και γερνάει ταχύτατα. Ναι, ναι. Και ε, η Ελλάδα όμω είναι μια από τι χώρε που επίση γερνάει πολύ γρήγορα και συρρυκνώνεται πραγματικά ο πληθυσμό τη χώρα. Άρα, τι αποφάσει πρέπει να πάρθουν, οφείλουν να πάρθουν την επόμενη πενταετία, ώστε και πανευρωπαϊκά και κυρίω στην Ελλάδα που έχουμε οξύτατο πρόβλημα δημογραφικό, παραδεκτό από όλου, να αρχίσει να μπαίνει σε μια. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να δει κανεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική για το δημογραφικό η οποία να παρέχει πραγματική στήριξη ε, με δεσμευμένους πόρους μόνο για δημογραφική πολιτική. Mm. Να μην επιτρέπει δηλαδή στα κράτη-μέλη τους πόρους να τους χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο για δημογραφική πολιτική για τη δημιουργία όλων αυτών των δομών, των λειτουργιών που θα επιτρέπουν στα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά αλλά ταυτόχρονα να τους παρέχει και ελευθερία ως άνθρωποι. Θεωρείτε ότι είναι μόνο θέμα δομών το ότι τα παιδιά τα νέα ή δεν κάνουν παιδιά ή κάνουν μόνο είναι ένα και παιδί. Ε, είναι και οικονομικό. Ναι, ναι, ναι κανουν μονο ενα μηπω ειναι και λιγο ειναι ερωτηση κανονικη μηπω ειναι και λιγο ε, ένα παιδί το οποίο στην πραγματικότητα η δεν σύγχρονη... το μεγαλώνουμε καν εμεί. Ναι, αλλά η σύγχρονη εποχή ε, έχει χαρακτηριστικά. Mm -hmm. Και τα χαρακτηριστικά είναι οικονομικά, είναι κοινωνικά, mm -hmm. είναι πολιτισμικά Είναι πολλά μαζί mm -hmm. Και είμαι βέβαιος ότι οι, οι άνθρωποι κάθονται και τα λογαριάζουν Και βλέπουν ακριβώς τη, τις επιπτώσεις που δεν υπάρχουν Δεν τους βγαίνει Δε, Δεν τους βγαίνει, mm -hmm. Δε, άμα δεν τους βγαίνει οικονομικά δεν τους βγαίνει στην προσωπική του ζωή, στην επαγγελματική του ζωή, άμα, ε, άμα αν όλο αυτό λειτουργεί ως ένα σύνολο ε, παραγόντων που ε, κατευθύνουν τους νέους ανθρώπους στο να μην αποκτούν τον αριθμό των παιδιών που θα ισοσκελίσει είναι δύο, λίγο πάνω από δύο, έτσι. Ναι, λίγο πάνω για από να δύο. Για να ισοσκελιστεί, όπω λέτε. Ναι, γιατί αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στο μέλλον. Έχει μεγάλη επίπτωση στο ασφαλιστικό σύστημα. Mm -hmm. Έχει στην παραγωγή δηλαδή στο εργατικό δυναμικό μια κοινωνία. Δηλαδή έχει τόσα χαρακτηριστικά. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε όλη τη συζήτησή μα μόνο σε αυτό. Πάντω, λέτε. Και εν συντομία ότι και οφείλουν να παρθούν πολιτικές και υπάρχουν πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν δραστικά και κυρίως σύντομα προς αυτό το πρόβλημα θα, θα πρέπει να αντιληφθούν οι πολιτικές ηγεσίε και οι κοινωνικές ηγεσίες ναι. θα έλεγα και οι εκκλησιαστικέ, όπου έχουν μεγάλη δύναμη ότι η υπόθεση δημογραφικώ στην Ευρώπη απαιτεί Ριζική, τολμηρή, διακυβερνητική αντιμετώπιση. Όλε οι, οι υποθέσει, κατά τη γνώμη μου, λίγο πολύ δεν έχουν χρώμα και κόμμα. Αυτή η υπόθεση έχει μόνο εθνικό χρώμα. Mm. Πάει, μιλάμε για τη χώρα. Μάλιστα. Αν δεν ήταν το δημογραφικό ή δίπλα στο δημογραφικό, το βασικότερο πρόβλημα του πλανήτη είναι η κλιματική κρίση. Δεν λέγεται πια, δεν νομίζω ότι πια χαρακτηρίζεται η κλιματική αλλαγή. Για την κλιματική κρίση η Ευρώπη παίρνει αποφάσεις θεωρητικά σωστές. Πώς βλέπετε όμως, βλέπετε να κατευθύνεται γρήγορα προς, προς ναι, την ναι, Το είπατε, παίρνει αποφάσεις θεωρητικά σωστές, δεν ξέρω αν είναι πρακτικά εφαρμοστές ή εφαρμόσιμες. Ε, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα συμφωνώ απολύτως. Με, την, με το χαρακτηρισμό κλιματική κρίση ε, προσωπικά δεν χρησιμοποιώ τον όρο κλιματική αλλαγή ε, είναι, είναι κλιματική κρίση που οδηγεί σε αλλαγή αλλά είναι κρίση mm -hmm. και είναι βαθιά κρίση με όχι μόνο κλιματικά χαρακτηριστικά δηλαδή όποιος νομίζει ότι αυτό που λέμε κλιματική δικαιοσύνη το climate justice έχει διαφορά από το social justice είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Έχει το απόλυτο δίκιο. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχει είναι πολύ το ίδιο πράγμα. Εάν νομίζουμε ότι όταν μιλάμε για το νερό και το πόσο ε, κρίσιμη υπόθεση είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ε, ότι αυτό δεν έχει σχέση με την κλιματική κρίση, είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης δεν είναι πολύ βαθιές που δεν τις έχουμε ακόμα εκτιμήσει όπως θα έπρεπε στην οικονομία, στην κοινωνία, στη λειτουργία των κοινωνιών και ότι η κλιματική κρίση δεν έχει ιδιαίτερη επίπτωση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Δείτε, πάρτε μια μεγαλούπολη, αυτές τις μεγάλες πόλεις, την Κωνσταντινούπολη, το Κάιρο, αλλά και, και την Αθήνα. Και δείτε ποιες συνοικίες θα είναι τα πρώτα θύματα μιας μεγάλης πλημμύρα. Οι φτωχογειτονιές. Οι φτωχογειτονιές θα είναι. Αυτό δεν το ζούμε συνέχεια. Mm. Δεν το βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν είδαμε στη Θεσσαλία τι συνέβη. Δεν είδαμε σε άλλε περιοχέ του κόσμου, τι συμβαίνει. Βέβαια, επηρεαζόμαστε. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Επηρεαζόμαστε όλοι από την κλιματική κρίση. Βέβαια... Αλλά όχι με τον ίδιο βαθμό. Όχι ακριβώ με... με τον ίδιο τρόπο. Αλλά είναι, είναι ανόητο να μην τα... αντιλαμβανόμαστε ότι αντιλαμβανόμαστε, δεν μένει καμία ομάδα απ' έξω από τι επιπτώσει κλιματική κρίση. Όχι με τον ίδιο τρόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ε, υπάρχουν τα πρώτα θύματα τη κλιματική κρίση και είναι οι ομάδε του πληθυσμού. Είναι, όπω είπα, οι είναι, είναι οι ηλικιωμένοι, είναι τα άτομα με αναπηρία, είναι οι άνθρωποι με χρόνια παθήσεις, είναι τα παιδιά, είναι οι γυναίκες. Η Ευρώπη είναι... το έχει αντιληφθεί αυτό ώστε να κάνει γρήγορα βήματα, γιατί είμαστε και πρώτη γενιά που το βιώνει, που βιώνει την κλιματική κρίση πέρα από κάθε αμφιβολία. Το θυμόμαστε όλοι μέχρι πριν από 10-15 χρόνια όποιο ασχολούνταν με το κλίμα ήταν λίγο εθεροβάμων ή κάτι ύποπτο συνέβαινε. Τώρα πια όλοι το βιώνουμε, είναι εδώ. Η Ευρώπη το έχει αντιληφθεί για να πάρει τα, τα θεωρητικά μέτρα να τα κάνει πρακτικά και κυρίω γρήγορα. Και πρώτα η Ευρώπη δεν είναι ενιαίο πράγμα. Η, η Ευρώπη έχει τρει θεσμού. Να μιλήσουμε του βασικού θεσμού. Την Επιτροπή, αυτή που λέμε Κομισιόν. Που είναι εκλεστικό βραχίωνα, είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου εκεί είναι τα κράτη-μέλη, και είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το μόνο, ο μόνο ερετό θεσμό mm -hmm. τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι, οι αποφάσει που λαμβάνονται εκεί έχουν, έχουν σχέση με, με, με την ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων που έχουν τον έλεγχο ή τον κυρίαρχο ρόλο για να πετύχουν τις συνεννοήσεις, συμφωνίες, τους συμβιβασμούς. Έτσι προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπαμε στην αρχή, το είπατε εσείς, ότι θεωρητικά φαίνεται να έχει αντιληφθεί. Αλλά πρακτικά έχει πάει όπως θα έπρεπε. Mm. Νομίζω ότι είναι πίσω από την κρίση. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πίσω, νομίζω ότι κυνηγάει την κρίση. Ε, και αυτό θα το βρούμε, το βρίσκουμε μπροστά μας, θα το βρούμε μπροστά μας και στο μέλλον. Κυνηγάει την κρίση. Κάτι ακόμα που θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Θέλω τη γνώμη σας για το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Να, ναι, ήθελα, να ήθελα να προσθέσω κάτι που έχει την αξία του. Δείτε για παράδειγμα την υπόθεση της, της πράσινης μετάβασης. Α. Που έχει σχέση με το κλίμα, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Ας πάρουμε την περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ στην πατρίδα μας. Με την απολυγνητοποίηση. Ο τρόπος που έγινε η απολυγνητοποίηση, που σταμάτησε δηλαδή ο λιγνίτης, ο τρόπος που δημιουργήθηκαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, το τι επίπτωση είχαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα στην κοινωνία και στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας, το κενό που δημιουργήθηκε από την απολυγκτοποίηση στο ΑΕΠ, στο, ναι, στο ΑΕΠ, στα καθάριση στο προϊόν της τοπικής οικονομίας, της Δυτικής Μακεδονίας και τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η πολιτική, γιατί όταν λέμε για... Πρέπει να γίνει καθόλου ή πρέπει να γίνει πιο ομαλά. Η, η πράσινη μετάβαση, κάθε μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη η μετάβαση. Άρα με άλλο τρόπο, όχι να λοιπόν, μην γίνει. Λοιπόν, η τη της κλιματικής κρίσης, mm -hmm. που αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο να πάμε σε ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ, mm -hmm. θα πρέπει να έχουν και να, να έχουν παρανομαστεί κοινωνικού συμφέροντος. Yeah. Θα, θα πρέπει να δημιουργούν συνθήκες mm -hmm. για τον κόσμο που μένει εκεί. Θα Αλλά πρέπει να, να γίνει όμως η μετάβαση Προφανώς όχι, δεν το η... συζητάμε Όχι όχι, να ακυρωθεί να ακυρωθεί η μετάβαση. όχι εγώ δεν λέω να ακυρωθεί Λέω ότι αυτό που δημιουργείται Στη θέση του προηγούμενου mm -hmm. Πρέπει να αφήνει Αποτύπωμα θετικό Στη ζωή των ανθρώπων Εκεί που ζούσαν από την προηγούμενη κατάσταση. Και αυτό όλο είναι ένα κεφάλαιο που μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρο podcast γι' αυτό. Βεβαίω, για... αλλά ήθελα, ήθελα να το πω γιατί. Όχι, όχι, κάθε όχι. μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη μετάβαση. Και επειδή βρέθηκα πριν λίγε μέρε στην περιοχή και άκουσα στοιχεία πραγματικά συγκλονιστικά για την Δυτική Μακεδονία, ιδιαίτερα για την Κοζάνη, το mm -hmm. και κάποιε άλλε περιοχέ, όφυλα έτσι και ω αναγνώριση των δυσκολιών που ζουν εκεί να το αναφέρω. Και πολύ καλά κάνετε. Για να, να, πούμε τώρα λίγο αν μπορείτε εντάχει τη γνώμη σας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα η οποία μοιάζει να είναι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια με αυτό που βλέπουμε ας Γύρω, μοιάζει να είναι απαραίτητη. Δεν ξέρω αν εσείς την κρίνετε απαραίτητη αλλά και από τον τρόπο που θα γίνει ποιο λέει ότι μπορεί δεν, να είναι. Δεν πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε Ευρωπαϊκή Άμυνα. Για πείτε μου. Δεν υπάρχει το ΝΑΤΟ. Mm -hmm. το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει και Αμερικάνους μέσα, ναι, κυρίως Αμερικάνους. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ορίσουμε mm -hmm. τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Δηλαδή θα, θα επενδύει η Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και στο ΝΑΤΟ. Άρα να επενδύει σε ένα από τα δύο λέτε. Όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να το ορίσουμε. Πρέπει να το ορίσουμε, να το ορίσουμε πώς θα χρηματοδοτηθεί mm -hmm. και κυρίως πρέπει να προσέξουμε ως Ευρωπαίοι να μην χρησιμοποιηθούμε ως πεδίο ανταγωνιστικό της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Ασφαλώς χρειαζόμαστε Ευρωστρατό για παράδειγμα γιατί έχουμε σύνορα εμείς και τα σύνορα τα δικά μας είναι εθνικά αλλά είναι και ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα. Mm -hmm. Χρειάζομαστε Ευρωπα... Ευρωστρατό αλλά η άμυνα, η ευρωπαϊκή άμυνα, ο Ευρωστρατός από πού θα χρηματοδοτηθούν, Θα υπάρξει ειδικό ταμείο που θα χρηματοδοτηθούν. Εσεί κρίνετε ότι πρέπει να υπάρξει ειδικό ταμείο. Εάν, εάν επιλέξουμε την Ευρωπαϊκή Άμυνα, πρέπει να επιλέξουμε βέβαια και την ενιαία Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική. Mm. Διότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα χωρί ενιαία Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Ευρωπαϊκή. <σχωρεί> δεν υπάρχει αντικείμενο. Με συγχωρείτε, αυτά <σχωρεί> δεν γίνονται. Ναι, δεν Είναι σαν να κάνουμε τη δουλειά κάποιου άλλου. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει ειδικό ταμείο. Ειδικό ταμείο. δεν μπορεί να υπάρξει από τον προϋπολογισμό που υπάρχει, ο οποίος έτσι κι αλλιώς πρέπει να αυξηθεί για να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αύξηση των ανισοτήτων, του εισπτώχειας, του αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν πόροι που χρηματοδοτούν άλλα προγράμματα, όπω κοινωνικά, όπω mm. πολιτική συνοχή, όπω λέμε Έσπα στην Ελλάδα. Αυτό για να καταλήγουμε. Και το να... τελευταίο. Ναι, ναι. Το 2026 ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Θα έχουμε συνέχεια. Μοιάζει ότι θα έχουμε. Εσεί τι λέτε, Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε. Διαστάνεστε ότι θα έχουμε, ή καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε, ότι πρέπει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δυνάμει που θέλουν να έχουμε. Και δυνάμεις που δεν θέλουν να έχουμε mm -hmm. Και θα υπάρξει ένα συνδυασμός εκεί Ναι, στο τέλος για να έχουμε Ναι, κάποιο... για να έχουμε Τώρα τι ακριβώ θα έχουμε Θα το δούμε Δύσκολα θα το μαντεύσεις σήμερα Αλλά πρέπει να έχουμε Θέλω να πω υπάρχουν πολύ κρίσιμα ζητήματα μπροστά μα Στη θητεία 24-29 Πείτε μου κάτι Θέλω πραγματικά δύο λόγια όμω για την ψηφιακή μετάβαση μια που μιλάμε για μεταβάσει. Και αυτή είναι ένα μεγάλο. Η ψηφιακή μετάβαση συμβαίνει γύρω μα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Συνεπώ, καλά θα κάνουμε να οργανωθούμε, να θεσπίσουμε όλε αυτέ τι νομοθεσίε που απαιτούνται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει η ψηφιακή μετάβαση, για να το κάνω πολύ σύντομο, δεν πρέπει να οδηγήσει σε ψηφιακή φτώχεια. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να δημιουργεί στη φτώχεια τη τεχνητική τεχνητής νοημοσύνη. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε νέα, νέα, κύματα αποκλεισμένων ανθρώπων από αυτέ τι μεγάλε αλλαγέ και επαναστάσει που συμβαίνουν σήμερα. Και πάντω. Ο μόνος τρόπος για να δείξει κάποιος ότι οι, το προβλημα, οι προβληματισμοί του, τα προβλήματά του έχουν νόημα είναι να πάει να ψηφίσει. Για να τελειώσουμε με αυτό, να κλείσουμε. Δηλαδή, το, απέχοντας, δεν δείχνει ότι δίνει ο ίδιο σημασία στα ίδια προβλήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Τρία πράγματα πολύ σύντομα. Πρώτον, η ψήφο μετράει και αξίζει. Δεύτερον, δεν υπάρχουν εκλογέ ρουτίνα. Οι εκλογέ είναι πολιτικέ. Οι εκλογέ έχουν αξία. Οι εκλογέ στέλνουν μηνύματα προ όλου. Mm -hmm. Και γι' αυτό η 10η Ιουνίου θα είναι μια άλλη μέρα. Γι' αυτό όλοι στην κάλπη. Και το τελευταίο, η ψήφο. Σε 9 Ιουνίου αντιστοιχείται με ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη. Ψηφίζεις Πασόκ, έχεις Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, έχεις Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Λαϊκή Δεξιά, Ευρωπαϊκή Δεξιά. Συνεπώς, η ψήφος μετράει, αξίζει, όλοι πρέπει να την ασκήσουμε με λογισμό και γνώση. Ήταν ο κύριος Ιωάννη Βαρδακαστάνη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κοινάλ Πασόκ, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση και διαφωτιστική κιόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Τ, την, την απόλαυσα γιατί ανοίξαμε σημαντικά θέματα όχι μόνο του παρόντο, αλλά κυρίω του μέλλοντο που θα επηρεάσουν τη ζωή των Ελλήνων των Ελληνίδων και των Ευρωπαίων πολιτών τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τα podcast Athens Voice με τον Μάκη Προβατά, ο κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ξαναλέω υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κινάλ Πασόκ, ήταν ο συνομιλητής μας. Συνομιλητής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.